Η Χεζμπολάχ χτύπησε η Ισραηλινή βάση στα σύνορα, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες. Χαστούκι στον Μπάιντεν. Ο βασιλιάς Ιορδανίας αρνήθηκε να το συναντήσει. Πριν λίγο, σημειώθηκε λοιπόν ένα περιστατικό στα σύνορα του Ισραήλ-Λιβάνου, ως αποτέλεσμα του οποίου αναφέρεται πως σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν. Η επίθεση λέγεται πως πραγματοποιήθηκε από αντιαρματικά συστήματα της Χεζμπολάχ. Ο στόχος του πλήγματος ήταν μια βάση του Ισραηλινού στρατού. Εκτός από τις παραπάνω απώλειες και σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, ένα τεθωρακισμένο όχημα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υπέστη ζημιά. Το συμβάν ήταν ένα από τα σοβαρότερα όσον αφορά τις επιθέσεις της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ κατά Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων το τελευταίο διάστημα. Νωρίτερα, η οργάνωση του Λιβάνου επίδειξε μια σειρά από καταστροφές Ισραηλινών αρμάτων μάχης τύπου Μερκάβα. Για να το καταφέρουν αυτό, οι μαχητές της ομάδας χρησιμοποίησαν αντιαρματικά συστήματα τύπου Κόρνετ σοβιετικής προέλευσης, συστήματα τα οποία εξαιτίας του μεγάλου βεληνικού σπυρός τους βρίσκονται σε τεράστια ζήτηση από την Λιβανέζικη ομάδα. Παράλληλα, λέγεται πως ο βασιλιάς της Ιορδανίας αρνήθηκε να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμπτάλα δεύτερος της Ιορδανίας λέγεται πως ταπείνωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αφού αρνήθηκε να το συναντήσει. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά νέο άρθρο του ρωσικού καναλιού 5. Κατά τη γνώμη της δημοσιογράφου Άννα Βαντένσκι, η οποία μετέδωσε πρώτη την είδηση στο κανάλι της στο YouTube, ο Αμερικανός πρόεδρος κυριολεκτικά δέχθηκε ένα χαστούκι στο πρόσωπο που επιβεβαίωσε πως η επίσκεψή του στο Ισραήλ ήταν μια ολοκληρωτική αποτυχία. Ο βασιλιάς Ιορδανίας είχε εξ αρχής αρνηθεί να διαπραγματευτεί μαζί του, τόνισε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως εξεπλάγει με την εξέλιξη των γεγονότων, γιατί δεν μπορεί να πιστέψει πως η κυβέρνηση του Μπάιντεν επέτρεψε τέτοιο δημόσιο εξευτελισμό έναντι του Προέδρου. Είναι τελείως άγνωστο γιατί προγραμματίστηκε αυτή η επίσκεψη, μιας και γνωρίζανε από την αρχή πως θα καταλήξει σε δημόσιο εξευτελισμό, αφού ακόμη και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ανέμενε 8 ώρες τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, σημείωσε η δημοσιογράφος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.